Καλησπέρα. Από πού ξεκινάω τώρα, από Άρη ή από ΠΑΟΚ? Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ. Είναι ο μεγάλος νικητής, είναι στους 4 με βεβαίως. Δύο νίκες. Με δύο νίκες και με μια εμφάνιση η οποία μετά το 60 λεπτό θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις αν δεν ήταν ο τραυματισμός του Πέλκα, γιατί ο ΠΑΟΚ έβγαλε πολλές αντεπιθέσεις και προσπάθησε να βγάλει και άλλες με 4, 5 και 6 παίκτες και έκανα εγώ σε μία, όπου ο στόχος ήταν να βγει ο Μπίθευρα και να μπει ο Λάμπρου, αλλά ο τραυματισμός του Πέλκα ανάγκασε τον Λάμπρου να μπει στον Πέλκα πάνω και να μην ομπίσει σαν ο οποίος χάλασε ό,τι καλό μπορούσε να κάνει στον χρόνο ΠΑΟΚ και έμεινε κατά κάποιο τρόπο το σκορ στο 0-1. Εκεί θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει το 0-2 και το 0-3. Τώρα μας έκανε επίσης ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα τέταρτο pressing πάρα πολύ ψηλά με ποδοσφαιριστές που έχουν ταχυδύναμη. Μιλώ για τον Φιντέρσκι, τον Μπέλκα και τον Λιμιό και ο Μίσιτς, ο οποίος δεν είναι τόσο ταχυδυναμικός, αλλά ανέβηκε και διατήρησε τις γραμμές κοντά, ήταν ρυθμιστής κατά κάποιον τρόπο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα από κλοπή ψηλά την γρήγορη επίθεση από την αδύνατη πλευρά του Παναθηναϊκού, που ήταν μελετημένη να χτυπήσει από εκεί ο ΠΑΟΚ, και έτσι έγινε το 0-1. Ο ΠΑΟΚ κρατάει την καλή εμφάνιση. Είναι ένα κομμάτι και το ψυχολογικό και το ηθικό. Ο προπονητής, ο οποίος ακούστηκαν και ο Τσάβικα, γιατί γίνανε και κάποιες επαφές, αφιζητήθηκε πάρα πολύ και μπαίνει σε καλό δρόμο. Να πω ότι ο δεξιός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι μας μίλησε στο metrofor.gr, μας είπε για μας ήταν μια απλή δίκη ιστορία, είναι άλλο πράγμα. Είπε ότι να μαθαίνουμε από τις νίκες και από τις ήττες και να βελτιωνόμαστε. Το γεγονός ότι έπαιξε και όταν για παιχνίδια κυπέλου δεξιά στην άμυνα είναι υπέρ της ομάδας, θα παίξω όπου με χρειαστεί η ομάδα. Θέλω να βοηθήσω, έχω βοηθήσει και θέλω να συνεχίσω να βοηθώ και όπου με βάλω προπονητή θα παίξω. Για την αναγνώριση του Δόνη που χαρακτήρισε τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, είναι πολύ καλό να μας αναγνωρίζουν σαν την καλύτερη ομάδα. Πρέπει όμως να το δείχνουμε σε κάθε μάτς και όχι επιλεκτικά. Κώστα, αυτό το είπε αυτολεξή ή έχει ερμηνευτεί έτσι? Γιατί είχα και μια διαφωνία στο ραδιόφωνο νωρίτερα με τον Νίκο τον Αβραμίδη. Το είπε ο Δόνης ακριβώς μετά τη λήξη του παιχνιδιού, όταν τον φώναξε ο ρεπόρτερ του ΟΤΕΤΙΒΗ, ναι. Ακριβώς μετά το παιχνίδι. Δηλαδή δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Μάλιστα. Μετά στη συνέντευξη μου δεν το επανέλαβε, γιατί τον άκουσα πάρα πολύ, ναι. Και μετά από μεγάλη προσοχή δεν το επανέλαβε. Ωραία. Προφανώς. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, οπότε ζητάω συγγνώμη, γιατί εγώ είχα την εικόνα από τη συνέντευξη τύπου, όχι από το flash interview που προηγήθηκε. Όχι, στη συνέντευξη οπότε τύπου δεν το είπε. Ναι. Δεν το είπε, το είπε ακριβώς με τη λήξη παιχνιδιού, όταν πηγαίνουν οι προπονητές. Ναι. Κατανοητό. Αποκλείεσαι με δύο ήττες, αναγνωρίζεις τον αντίπαλο και σε συμφέρει να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Βέβαια εδώ ο Δόνης έχει ακούσει διάφορα από τους συναδέλφους και τους οπαδούς, γιατί η Κρήτη παιχνίδι είχε πει γιατί όχι 3 και 4-0 να μην κερδίσουμε και να μην προκληθούμε. Υπάρχει ένας σχετικός ποδοσφαιρικός χλεβασμός. Αυτό είχε διαρρεύσει από ομιλία στους παίκτες του, δεν το έχει πει δημόσια. Όχι. Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε χαράματα. Να πω ότι περίπου 150 οπαδοί του ΠΑΟΚ ήταν εκεί, τους αποθέσω, τους δώσα συγχαρητήρια. Βέβαια δεν υπάρχουν εκείνα τα παλιά 5.000 κόσμο στα αεροδρόμια. Αφού έχει βαρεθεί ο ΠΑΟΚ να παίρνει κύπελα, τι να. Ναι. Λοιπόν, αρκετοί από τους οπαδούς πάντως ζήτησαν από τους ποδοσφαιριστές να μην επηρεαστούν από το παραμικρό από εδώ και σε εξής και να μην διαβάζουν, να μην ακούν, να είναι τόσο δυνατόν περισσότερο προσιλωμένοι. Να ακούμε τα υπόλοιπα θέματα. Ο Μαωρίσιο ήταν μέτριος εχθές, αλλά μαθαίνει από τη Βραζιλία, φαίνεται να πέφτουν πάνω του. Δεν ήταν κακός, ούτε καλός, ήταν πάντως καλύτερος από άλλα παιχνίδια. Εξετάζω την περίπτωση στον ΠΑΟΚ, 31 ετών να πω ότι είναι ο παίκτης. Να πω ότι είπε ότι βλέπει το μέλλον του στην πόλη, είναι επιθυμία να μείνει στο σύλλογο, αλλά υπάρχει η Ποταφόγκο που τον εξετάζει. Πάντως, να πούμε ότι αν προχωρήσει η περίπτωση με την Φορταλέζα, προφανώς εκεί ο ΠΑΟΚ θα έχει ανοιχτό διάβλο. Θυμίζω ότι είναι ήδη ομάτος ο Μαουρίτσιο, ο Αουγκούστο, ο Ζάμπα. Πολύ. Είναι πολύ, πολύ. Έτσι, ναι. Πάντως η Φορταλέζα είναι και ένα ωραίο κομμάτι, δεν ασχολείται και ο Γιώργος και με άλλα πράγματα.
Ο Γιώργος ασχολείται αποκλειστικά με το ποδόσφαιρο. Έχει κάνει και καλά και στραβά. Και το ζήτησε από τον πατέρα του για να ασχοληθεί περισσότερο με το σκάουτινγκ και ο ίδιος. Και να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Δηλαδή, ο Ιβάν Σαββίδης δίνει στον Γιώργο τη δυνατότητα να ασχοληθεί πιο επαγγελματικά. Που πλησιάζει και τα 30, εγώ του δίνω πάρα πολλά ελαφρυντικά πάνω. Εμείς τα 30 δεν ξέραμε τόσα πράγματα, μαθαίναμε. Δεν ηγούμαστε κάποιες μεγάλες ομάδες. Είναι κατανοητό, θα γίνουν λάθη. Πάντως ο Ιβάν του έκανε το χατήρι. Τον έχει αδυναμία τον Γιώργο. Τον έχει αδυναμία. Ο άλλος είναι πιο έτσι, πιο σοφιστικέ. Πάει στο θέατρο, κινηματογράφο. Πιο καλλιτέχνης, πιο λογικό. Λογικός, αναμένει τα λογιστικά. Ο Γιώργος είναι πιο μπαδαλόφωτος. Ο Γιώργος είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι πιο στη λαϊκή δεξιά, μου λέει. Λοιπόν, αυτά με την Ποταφόγκο. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε λίγο με τις παίκτες τι γίνεται. Να πω ότι υπήρχαν ενοχλήσεις με τον Βαρέλα και τον Μπέλκα. Κάναν προπονησούλα σήμερα οι παίκτες. Βέβαια, για να είμαι σωστός, να πω ότι θα επανεξεταστεί αύριο οριστικά το θέμα το δικό τους. Ο Μπέλκας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από λίγο, μας είπε ότι είμαι εντάξει, θα πάθει μια μικρή δράση το Σάββατο και δήλωσε ευχαρίστηση δημόσια στο ιατρικό επιτελείο της ΠΑΕΠΑΟΚ και είπε ότι αυτό το παιχνίδι δεν ήθελα να το χάσω. Να πω εγώ ότι πιστεύω ότι ήταν αν όχι το καλύτερο του παιχνίδι, ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια, με πράγματα που έκανε σε κλειστούς χώρους και σε ανοιχτούς, ήταν να το βλέπεις και να τον χαίρεσαι τον Μπέλκα στο δεύτερο παιχνίδι. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει σε καλύτερο. Και βάζω μέσα και τον κλειστό χώρο, γιατί έχω χωρίσει το ποδόσφαιρο και την ικανότητα σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Ο Μπέλκα στον ανοιχτό χώρο είναι πολύ καλός. Λίγο στο κλειστό χώρο μας μπερδεύει λίγο. Οπότε αύριο θα επανεξεταστούν. Τώρα να πούμε κάτι άλλο. Πάλι πριν από λίγη ώρα είχαμε μια ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης. Τι έκανε αυτή η αστυνομική διεύθυνση? Ζήτησε με επίσημα έγγραφα θεσμικά από την ΕΠΟ, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τη Σούπερ Λίγκα ενημέρωση προς τις αστυνομικές για το αν έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο της Τούμπας 23 Φεβρουαρίου 2020 ο Γιώργος Σαββίδης, ο Ιβάν Σαββίδης, ο κύριος Μαρινάκης, ο Καραπαπάς, ο κύριος Θεοδωρίδης, ο Σάμπρας. Ο Σαββίδης δεν ερχόταν ούτως ή άλλως. Και το κάνει συνέχεια, πάει έξω από το γήπεδο, στο πούλβαν, αγκαλιάζει τους παίκτες, στο ξενοδοχείο κτλ. Δεν πρόκειται να έρθει. Ο Γιώργος θέμα δεν έχει. Ο Γιώργος κάποιο θέμα δεν έχει. Οι άλλοι τρεις έχουν θέμα. Δηλαδή θέμα για το αν μπορούν να βρίσκονται στα γήπεδα επίσημα σαν φυσικές παρουσίες. Κύριε Μαρινάκης, κύριο Καράπαπας και κύριο Θεοδωρίδης. Να δώσω το στίγμα ότι να δώσω την πληροφορία και να ακούνε οι Ολυμπιακοί ότι θα φάνε πόρτα αυτοί οι τρεις. Γιατί ξέρουν στον ΠΑΟΚ ότι οι τρεις συγκεκριμένοι κύριοι δεν έχουν δικαίωμα να μπουν στο γήπεδο έστω και σαν θεατές. Τους απαγορεύεται η είσοδος. Τώρα, από ποιον σας απαγορεύεται η είσοδος? Απαγορεύεται ο κύριος Καραπαπάς, ο κύριος Μανάτσης, ο κύριος Θεοδωρίδης. Ναι. Είναι όπως λέει στην ΠΑΟΚ τιμωρημένοι, δεν μπορούν να βρίσκονται και οι τρεις σε αγωνιστικούς χώρους. Προφανώς θα έρθουν, αν όχι και οι τρεις, οι δύο από τους τρεις θα έρθουν σίγουρα. Οι δύο από τους τρεις θα έρθουν σίγουρα. Και επειδή ο Σαββίδης ο Γιώργος θα μπει, ο Ιβάν δεν θα μπει, δεν γίνει έλεγχος, είχε γίνει πέρσι ένα επεισόδιο και αυτό είναι σαν μια εκδίκηση από την μπούκα που κάναν στο Καραϊσκάκι στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Αντίθετα να πω ότι εμείς εδώ το μέσο το οποίο βρέθηκε στο Καραϊσκάκι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία των αντιστοίχων ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι ο Γαβαλάς, δεν θυμάμαι πώς λέει τον κύριο. Ναι. Ο κύριος Γαβαλάς, ο Γιώργος Τεχνέρης που ήταν ο πρωτεργάτης, μάλλον το μέτρος που ο Μετρόπολης πήγε, ήταν πάρα πολύ καλή και λέει θα πρέπει και εμείς να είμαστε το ίδιο, να προστατεύσουμε και να ανταμείψουμε τη φιλοξενία. Οι άλλοι τι θα κάνουν, δικό τους θέμα. Το δικό μας το τομέα λέμε εδώ, θα πρέπει να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Άρη, γιατί σε 10 λεπτά κάνει σέντρα στο Περιστέρι, στον επαναληπτικό τώρα, του 0-0. Στον Άρη τι γίνεται τώρα? Ο Άρης ήταν να πάει με Λάσον και Γκάμα και Φετβαζίδη και Μπεγκινή. Έπιασε ο Χαριστέας τον προπονητή και του λέει σε τι γίνεται τώρα. Εμείς δεν έχουμε σεντερφόρ. Άμα ξεκινήσουμε έτσι, πες ότι τρώμε ένα γκολ, πρέπει να έχουμε ένα σεντερφόρ
μέσα και κουτσά το βάλουμε. Δεν γίνεται. Φάγαμε ένα γκολ, μετά παίξαμε με σέντρες. Μου μάρια δύο αυτοί. Στόπερ χαμηλά αργή και ο Ιπέγε. Ξεκινάει, ε. Ξεκινάει προχθές. Τον είπε τον προπονητή, εγώ είμαι έτοιμος. Του λέω προπονητής για να μαναλάσει να πούμε από την πειθαρχία και τα λοιπά. Λέει δεν γίνεται. Γιατί δεν ξέρουμε που είσαι και τα λοιπά. Του λέω χαριστές, κάτσε καλά τα πράγματα, το ξαναδούμε το στέμα και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πετάει η ομάδα κάτω και το ψήνει να πούμε ο χαριστές. Είναι καλό ψήφις εκεί. Είναι καλό το παραμύθι, είναι σαν το μπούλιο το δικό μας. Δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται με τίποτα. Το πίθι του λέει έλα εδώ. Κατέβηκε ο Ιμπέγε. Τώρα πώς τον έπιζε να τον βάλει βασικό δεν ξέρω. Σίγουρα ξέρω ότι θα είναι στον πάγκο. Τώρα το βλέπω βασικό. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω κριτική. Με Φετατζίδη, Λάρσον και Μπρούνο Γκάμα. Και Γκάμα τριάδα. Τριάδα. Τα δύο κάπου σάσα μα πήγαινε καλά. Ναι. Τρίτο στόπερο ο Ρόζ παίζει δεξί μπακ. Γιατί ο Στρούγκερ δεν παίζει. Ο Κορχούτ, ο Βελική και ο Βέλετ με τον Κουέστα και με τον Φύλακα. Ναι. Ο Ατρόπιτος παίζει με δύο οχτάρια και ένα εξάρι το Μουσούλακι. Και ο Μουσούλακι το δέχεται και οχτάρι. Μπορεί να το πει και τρία οχτάρια σε τρίγωνο. Και ξεκινάει ο Βέλιος, ο οποίος βολεύει το Βέλα και το Βελιγκίτη, γιατί ξέρουμε εμείς από την κατασκοπία ότι ο Βέλιος έχει πλακωθεί στα βάρη με τον προπονητή του, τον προσωπικό προπονητή τερματοφυλάκα, πώς λένε αυτές που πάνε οι πλούσιες γυναίκες και κάνουν προπόνηση. Personal trainer. Μπράβο, η personal trainer τον έχει κάνει σαν τον Κούρκο να έχει φουσκώσει και έχει κάνει στην έκρηξη. Βολεύει τον Βέλετ και τον, Δελιδίση αυτή η κατάσταση. Ναι. Και έμαθα ότι έχει γκρινιάξει λίγο και ο Παντελίδης, ότι μου τον έχουν βαρύνει λίγο, μου τον κάνανε αργό. Τέλος πάντων ξεκινάει αυτός από εκεί. Να πω επίσης ότι ο Άρης έχει κόσμο στο Περιστέρι, έχουν φύγει κάτι βανάκια εκεί πέρα. Όπως είχε και πάω κάτι βανάκια με κάτι βαλουδικούς μου φίλους, οι οποίοι περάσανε από 40 κύματα μέχρι να μπουν στο ΆΚΑ, μπήκαν τελικά. Το ερώτημα είναι αν θα φτάσουν, πώς θα βγουν και πώς θα γίνουν για να βγουν μέσα εκεί. Γιατί ο ρεπόρτερ του Άρη Στράγκαλης στο Μέτρο και Μετρόπολης ήταν κάτω και είδε πραγματικά να γίνεται πραγματικά μια πολύ σωστή δουλειά. Είπε ο Ατρόμητος ότι θα πάμε μόνο με διαρκείας, δεν θα πάμε σε εισιτήρια. Μπήκαν κάποιοι χωρίς διαρκείας, λένε δεν μπαίνετε, φάγανε πόρτα, φωνάζανε. Μπήκαν οι σεκιουριτάδες, έγινε μια μανούρα. Οπότε, εάν οι ατρομητέοι μεταξύ τους έχουν αυτή την υπερκία, πώς θα πούνε οι Αργιανοί, οι οποίοι εγώ ξέρω τουλάχιστον 50 άτομα, 60 άτομα που έχουν κινήσει για να φτάσουν εκεί. Μάλιστα. Τώρα, η ιστορία των παιχνιδιών Άρης Ατρόμητος στο Κύπελλο δεν είναι μικρή. 10 μάτς έχουν παιχτεί. Ως γηπεδούς οι Αργιανοί 4 νίκες μετράνε και μια ισοπαλία, την προηγούμενη το 0-0, ενώ στο Περιστέρι τύχηκαν μια φορά. Ο Ατρόμητος από την άλλη μεριά στην Έδρα έχει μόλις μία νίκη και 4 ήττες. Άρα εδώ πάμε σε προϊστορία του Ερντογάν. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει συμπληρώσει 7 μάτς χωρίς να σκοράρει, είναι αρνητικό σερί μεγάλο. Είναι αρνητικό, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Παντελίδης τα θέλει και τα δύο τα μάτς. Έγινε μια ερώτηση πιο αφές από τα δύο. Λέει δεν με παίρνει να διαλέξω κάτι. Οπωσδήποτε το μάτι της Κρήτης είναι πολύ σημαντικό για την Εξάδα, αλλά και το Κύπελλο είναι ένα όνειρο ζωής. Οπότε θα δούμε ματσάρα σήμερα, θα αράξουμε αυτό το τέτοιο και θα μελετήσουμε και αύριο θα κάνουμε τις αναλύσεις μας. Έγινε, Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε εμείς. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από Θεσσαλικά Αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.